Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν άνθρωπο από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει και να μας διαφωτίσει και για τη σημερινή κλήρωση, αλλά και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε? Καλησπέρα Γρηγόρη, καλά εσύ? Καλά, μια χαρά. Ωραία. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως και οι δύο, και ο Κώστας, έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Δεν πρέπει να αποπροσανατολιζόμαστε. Αυτό που κοιτάμε σήμερα είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα. Όλοι έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας στο σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και από σήμερα το βράδυ θα μπορούμε να κοιτάμε τη Λαμία. Όχι τον αγώνα με τον Πανιόνιο. Ο αγώνας με τον Πανιόνιο αρκεί. Έτσι, όλοι οι προσιλωμένοι πυραθλητοί, τύσοι και παίκτες στο σημερινό παιχνίδι με τη Λάρισα. Το παιχνίδι με τον Πανιόνιο θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Okay. Η κλήρωση ήταν κάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε σήμερα. Λογικό είναι αυτό, είναι η πρώτη μέρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο κύπελο και να ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα αυτή. Όχι. Έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι σήμερα, και νομίζω ότι έχει την αξία του αυτό, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λάρισα και όχι τον Κούγια. Σωστό. Αυτό που να διευκρινίσουμε είναι ότι σήμερα είναι ο αγώνας με τη Λάρισα. Δηλαδή, να το διευκρινίσουμε, διότι λόγω του περιστατικού που καταγράφηκε στο πρώτο παιχνίδι στην Λάρισα, με τις ενέργειες του Κούγια σε βάρος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Ελ Καντουρί, έχει δημιουργηθεί έτσι ένα πολύ κακό κλίμα. Αυτό όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολίσει, θεωρώ, κύριε Παπαδόπουλε, ούτε τον κόσμο ούτε την ομάδα. Ο δεν ασχολούμαστε είναι ο προπονητής καθόλου, και οι παίκτες της Λάρισας. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με το τι έκανε ο κύριος Κούγιας στον πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κούγιας μπορεί να έκανε τη δουλειά του. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Σήμερα είμαστε προσιλωμένοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τα 90 λεπτά για να πάρουμε το παιχνίδι. Τίποτα άλλο, και δεν πρέπει κανένας να μας αποσπάσει την προσοχή. Κανένας, είτε αυτός λέγεται διαιτητής, είτε αυτός λέγεται πρόεδρος, είτε λέγεται οτιδήποτε. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Ήδη το έχει καταλάβει και όπως βλέπει στα τελευταία παιχνίδια το γήπεδο, παρόλο που έχει πάρα πολύ κόσμο και μέσα και έξω είναι εκκλησία. Έτσι πρέπει να συνεχίσει για να μπορέσουμε 6 Μαΐου να γιορτάσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος που τόσο πολύ τη θέλουμε όλοι μας. Αυτό είναι ένα γεγονός, και επειδή ακριβώς έχουμε μπροστά μας το δάσος, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το δάσος, δεν πρέπει να το χάσει για το δέντρο. Για κανένα δέντρο. Είτε αυτό λέγεται Κούγιας, είτε μπορεί αύριο μεθαύριο να λέγεται Μπελτσανίδης, μεθαύριο να λέγεται κάπως αλλιώς. Το δάσος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν επιτρέπεται στον οργανισμό να δείξει ανοριμότητα και να αποπροσανατολιστεί μέχρι να εξασφαλιστεί αυτή η μεγάλη επιθυμία, αυτή η μεγάλη κατάκτηση, αυτό το όνειρο μετά από 33 χρόνια. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. 3,5 δεκαετίες πέρασαν από τότε που κατέκτησε για τελευταία φορά ένα πρωτάθλημα Ελλάδας. Και φέτος είναι η ιδανική περίπτωση για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, χαίρομαι που συμφωνούμε απόλυτα. Να πούμε δύο πράγματα τώρα για το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Είπα και στην εισαγωγή ότι θα ασχοληθούμε εμείς σαν εκπομπή σήμερα και τέλος αυτό το θέμα. Γιατί ουσιαστικά με τον τελικό ΠΑΟΚ θα πρέπει να ασχοληθεί μόλις εξασφαλίσει την πρόκριση. Δηλαδή στα μέσα Μαρτίου, μετά τον επαναληπτικό με τον Πανιόνιο στην Τούμπα. 28 Φεβρουαρίου, Τετάρτη, θα είναι κατά 99% ο ημιτελικός στη Νέα Σμύρνη και μετά θα υπάρχει επαναληπτικό στην Τούμπα. Άνοιξε θέμα συζήτησης, κύριε Παπαδόπουλε, για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Ναι, ναι. Αυτό που διαφέρεται είναι ότι σύμφωνα με την προκήρυξη και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν πέρσι στο Βόλο, υπάρχει μια, να το πω, άτυπη συμφωνία και μια επιθυμία γενικότερα των ομάδων και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Πολιτείας από το καλοκαίρι, ο τελικός να γίνει στο ΆΚΑ ανεξαρτήτως ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα φτάσουν σε αυτόν. Είναι έτσι τα πράγματα? Έτσι είναι, ναι. Ίσως παρεμηνεύτηκαν λίγο αυτά τα οποία είπα εγώ στις δηλώσεις μου μετά την κλήρωση του κυπέλου, διότι η επιθυμία εκείνη την ώρα είναι ότι το παιχνίδι πρέπει να γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Αυτή είναι η επιθυμία. Η πραγματικότητα όμως και η εμπειρία λέει τελείως διαφορετικά πράγματα.
να μην ξεχνάμε το τι έγινε πέρυσι. Θέλαμε όλοι να μην γίνει στο ΆΚΑ και να γίνει σε ένα άλλο γήπεδο. Πραγματικά πέτυχε αυτό και έγινε στο Βόλο. Είδατε τα αποτελέσματα. Είδατε τα επεισόδια, είδατε το ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε 7 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Οι φιλαθλοί του δηλαδή, σε αυτό το δύσκολο φετινό πρωτάθλημα, που πραγματικά βλέπετε πώς πηγαίνει και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει τρένο, 7 αγωνιστικές, οι φιλαθλοί του στερήθηκαν αυτή την ομάδα. Και αυτό γιατί έγινε, λόγω του ότι ο τελικός έγινε σε ένα γήπεδο το οποίο δεν πληρούσε τους όρους διεξαγωγής. Άρα φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι έχει δίκιο η Ομοσπονδία η οποία λέει ότι πρέπει να γίνει σε ένα γήπεδο το οποίο θα υπάρχει πλήρη ασφάλεια, σε ένα γήπεδο το οποίο θα βγουν 25.000 και πλέον φύλαθλοι του ΠΑΟΚ, θα γίνει όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό, που όπως πολύ καλά θυμόμαστε όλοι δεν άνοιξε μύτη, πήγε ο κόσμος, γύρισε και γύρισε σώος και αυλαβής. Έτσι έχουν τα πράγματα, γι' αυτό ήθελα να διευκρινίσω αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ήταν η επιθυμία. Και η επιθυμία νομίζω όλου του κόσμου όταν έρχεται αμέσως μετά την κλήρωση, αυτό είναι, να γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μακάρι να πληρούσαν και άλλα γήπεδα, να πληρούσαν την ασφάλεια η οποία μπορεί να παρήχε η αστυνομία, ώστε να γίνουν και σε κάποιο άλλο γήπεδο πλην του ΆΚΑ. Η συζήτηση γίνεται για το αν, για το ενδεχόμενο που φτάσουν στο τελικό ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς, ναι. Θα το δούμε αυτό βέβαια. Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις και δεν θα πρέπει να προεξοφλούμε ποτέ μα ποτέ αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που ζούμε, στην εποχή δηλαδή του πιο καθαρού ποδοσφαιρικού, δεν θα πω του απόλυτα καθαρού, του πολύ πιο καθαρού σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν. Σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά πραγματικά. Και τα δύο ζευγάρια έχουν πολύ ενδιαφέρον. Και του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, αλλά και τη ΑΕΚ με τη Λάρισα, λόγω και αυτής της ανοιχτής κόντρας των ιδιοκτητών των δύο ομάδων. Συνεχίζω και μένω στο κύπελλο όμως. Λέτε. Με δύο ομάδες οι οποίες είναι εξίσου καλές, έτσι, οι οποίες είναι πολύ καλές και δείχνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λέτε, ο Βόλος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Το Παγκρίτιο πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν τη στηρίζει τις προϋποθέσεις, διότι είναι το πώς θα μεταφερθεί ο κόσμος. Πώς θα μεταφερθεί 8.000 κόσμος του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, αν έχουν φτάσει στον τελικό αυτές οι δύο ομάδες. Με ποιον τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο ζήσαμε πέρυσι δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε φέτος. Δεν θέλετε. Το πρόβλημα εννοείται και των επεισοδίων και της ασφάλειας των οπαδών. Ακριβώς. Προέχει για μας η ασφάλεια των οπαδών μας. Προέχει, σας πληροφορώ, πιο πολύ από τον αγώνα. Διότι το να πάει τόσες χιλιάδες κόσμος και να γυρίσει σώος και αυλαβής είναι το κύριο μέλημα το δικό μας. Το κύριο μέλημα της διοίκησης, το κύριο μέλημα του Προέδρου μας. Το Πανθεσσαλικό δεν, το Παμπελοποννησιακό δεν πληρεί προϋποθέσεις, το ξέρω. Το Καφτατζόγλιο όμως είναι ένα γήπεδο σε καλύτερη κατάσταση. Που θα μπορούσε να συζητηθεί ως έδρα τελικού. Είναι ένα γήπεδο σε καλύτερη κατάσταση, αλλά πάλι τα εισιτήρια, Κώστα, θα είναι πολύ λίγα. Δηλαδή μιλάμε 7-8.000 εισιτήρια για να υπάρχουν και οι νεκρές και οι καινές ζώνες. Άρα πάλι δεν προβλέπεται για έναν μεγάλο τελικό, αν προκριθούν οι δύο ορικέφαλοι όπως αρμόζει στις δύο αυτές ομάδες. Αυτές οι δύο ομάδες τους αρμόζει ένας τελικός με πολύ κόσμο και από τη μία και από την άλλη πλευρά και ο καλύτερος να κερδίσει. Έτσι πρέπει να γίνει. Γρηγόρη. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου και να είμαστε κι εμείς ειλικρινείς, ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλαμε έτσι να πάρουμε κλίμα από έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσώπησε και τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κλήρωση είναι για να γίνει και μια διευκρίνηση σε ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φύγει από την επικαιρότητα γιατί υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις πολύ σημαντικές. Και εγώ αυτό που θα κρατήσω από αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ερμηνεύοντάς τον και αν κάνω κάποιο λάθος εννοείται να με διορθώσει, είναι πως δεν τελειώνει τίποτα σε έναν τελικό κυπέλου όσο και αν ο ΠΑΟΚ θέλει και να φτάσει εκεί αλλά και να τον κατακτήσει και δεν θέλει να πάθει ο ΠΑΟΚ αυτά που έπαθε πέρσι που πανηγύρισε ένα τίτλο αλλά ουσιαστικά έβαλε σε κίνδυνο την επόμενη χρονιά γιατί αυτή η τιμωρία της Τούμπας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πολύ μεγάλο μειονέκτημα της ομάδας στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ανεξάρτητα αν βρήκε τρόπο να ξεπεράσει από τον σκόπελο. Φυσικά δεν τελειώνει τίποτα, τώρα αρχίζει. Τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ τώρα έρχονται. Όπως βλέπετε η ομάδα διεκδικεί μετά από πάρα πολλά χρόνια και τους δύο τίτλους και είναι κοντά σε αυτούς. Δεύτερον, ετοιμάζεται να γίνει ένα παλάτι, ένα στάδιο το οποίο θα μιλάει όλη η Ευρώπη διότι θα γίνει ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Και τότε ίσως,
εκεί, από τη στιγμή που γίνει αυτό το γήπεδό μας, αυτό το όνειρο το οποίο έχουμε όλοι οι παοκτσίδες, τότε θα μπορεί να γίνει και στην Τούμπα ένας τελικός κυπέλλου Ελλάδος, διότι το γήπεδο όχι μόνο θα πληρεί, θα παραπληρεί όλες τις ανέσεις που θα έχει, ώστε να γίνει ένας ωραίος τελικός εκεί. Κύριε Παπαδόπουλε, τώρα μας δώσατε πολύ ωραία πάσα και δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση. Επειδή πρόσφατα φιλοξενήσαμε και τον κύριο Μιτιτζή από την πλευρά της διοίκησης του Καφτατζογλίου και μας είπε ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ στα περισσότερα, έχουν λυθεί κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη συνύπαρξη ΠΑΟΚ Ηρακλή, την αποκλειστική χρήση χώρων και την διάρκεια που θα, υπάρχει, που θα έχει αυτή η συνεργασία. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΠΑΟΚ για να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο. Εσείς μπορείτε να μας μεταφέρετε κάτι παραπάνω είτε για το θέμα του Καφτατζογλίου εν ώψη και της ερχόμενης σεζόν, είτε για τις προσπάθειες που γίνονται για να δει ο ΠΑΟΚ πώς θα προχωρήσει το θέμα της νέας Τούμπας στον χώρο που βρίσκεται και σήμερα το γήπεδό του? Όχι, όσον αφορά το θέμα του Καφτατζογλίου, δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω από αυτά που είπε ο κ. Μιτιτζής. Αυτό το οποίο έχω να προσθέσω είναι το εξής, ότι όσον αφορά το γήπεδό μας, ήδη προχωράνε οι μελέτες, προχωράνε τα γραφειοκρατικά, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολα αυτά τα οποία κάνουν οι μηχανικοί μας. Όταν θα υπάρχει κάτι νεότερο, σίγουρα να ξέρετε ότι όλα θα φανούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι παραπάνω. Άρα πάντως λογικά μέχρι το τελείωμα της σεζόν, τους επόμενους μήνες δηλαδή, θα υπάρχει κάτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Καλύτερα που το διευκρινίζετε, για να έχουμε και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει έτσι συγκεκριμένη άποψη. Ήθελα να ρωτήσω. Επομένως, ότι το επίπεδο θα γίνει. Αυτό είναι. Το όνειρο δηλαδή του Προέδρου, του κόσμου μας και το δικό μας, είναι ότι το επίπεδο θα γίνει. Θεωρώ ότι και αυτό το θέμα για μένα. Η κατασκευή ενός καινούργιου γηπέδου θα αποτελέσει, θα το εξισώσω με 10-20 πρωταθλήματα. Είναι κάτι μοναδικό που το έχει τεράστια ανάγκη ο οργανισμός. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το focus, η εστίαση του οργανισμού πρέπει να είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό θα τα φέρει όλα σαν φυσικά επόμενα. Γι' αυτό και λέω ότι εκεί πρέπει να εστιάζουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα έχουν δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο ΠΑΟΚ μόνος του απέναντι σε όλους να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί και την εξυγίανση στην διαιτησία και στο ποδόσφαιρο μόνος του την πέτυχε ο ΠΑΟΚ, και τώρα βλέπουμε από διάφορα που συμβαίνουν στο παρασκήνιο και τα οποία δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, έχουν αναλυθεί, ότι βαδίζει μόνος του. Μόνος του. Είναι ο ΠΑΟΚ και όλοι οι άλλοι είναι απέναντι. Μηδενός εξαιρουμένο. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει όλα να πάνε στην πάντα. Πρώτα πρέπει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, ώστε να μπορέσουμε να φάρουμε φέτος αυτό το τίτλο που πραγματικά μας αξίζει, και τα υπόλοιπα έρχονται. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Άρα θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις 12 Μαΐου. Ωραία. Εντάξει, άμα. Εντάξει, ο Κώστας, κάτι άλλο, ωραία. Μία τελευταία μόνο διευκρινιστική, ίσως και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να μας βγάλει λίγο ρεπορτάζ. Επειδή ξέρουμε ότι οι ημερομηνίες, κύριε Παπαδόπουλε, είναι 27 Φεβρουαρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου και 17, 18 ή 19 Απριλίου για τα δύο παιχνίδια με τον Πανιόνιο. Συζητήθηκε κάτι παραπάνω, κλείνεται σε κάποια ημερομηνία πιο κοντά ή θα το δείτε γι' αυτό? Όχι, δεν συζητήθηκε τίποτα. Θα ενημερωθούμε σύντομα. Πιθανόν μέσα στην εβδομάδα θα ενημερωθούμε για τις ημερομηνίες των αγώνων. Ωραία, εντάξει, έχει να κάνει και με τηλεοπτικό. Πρέπει και οι προπονητές να κάνουν το πρόγραμμά τους. Άρα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο δεν μπορεί να γίνει άλλη ημερομηνία εκτός από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. Και αυτό γιατί μεσολαβεί ο Ολυμπιακός και η Τρίπολη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και αμέσως μετά την Κυριακή Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ούτε Τρίτη ούτε Πέμπτη, μόνο την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου μπορεί να γίνει το παιχνίδι με βάση τις ημερομηνίες του πρωταθλήματος και τις ώρες φαντάζομαι θα τις συζητήσουν οι ομάδες με την Κοσμοτέ. Είναι και αυτό το θέμα το τηλεοπτικό, ναι, σωστά. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Και σήμερα όλοι κοντά στην ομάδα, χωρίς ακρότητες. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει οριμάσει και ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί, όχι ότι ήταν ανώριμος, απλά πολλές φορές η ένταση, η αποτυχία, η συσσωρευμένη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ απήχε, είτε γιατί το στερούσαν, είτε γιατί δεν μπορούσε να φτάσει σε κατακτήση. Περίπτωση πρόκλησης. Και προβοκάτσια. Νομίζω ότι πλέον είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό το θέτεται.
θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά, επειδή άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ δεν έχουν, το ενδεχόμενο προβοκάτσιας θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό του διπλανού μας. Η προβοκάτσια πρέπει να μπαίνει στο μυαλό του διπλανού μας. Έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσουν τον ΠΑΟΚ. Μόνο με προβοκάτσια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή την ομάδα που βλέπουμε στο γήπεδο και έχει καταφέρει με το ελάχιστο των πέναλτι να βρίσκεται στην κορυφή σε σχέση με το τι έχουν πάρει ΑΕΚ και Ολυμπιακός, μπορούν να τη σταματήσουν μόνο με προβοκάτσια. Θα το λέω κάθε μέρα μέχρι τις 12, μέχρι τις 6 Μαΐου. Να το έχει καλά ο καθένας που πάει στο γήπεδο, είτε εντός είτε εκτός έδρας, ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος της προβοκάτσιας. Πολύ μεγάλος. Πολύ μεγαλύτερος από ό,τι θα μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Ο αδικημένος Ολυμπιακός έχει πάρει υπερδιπλάσια πέναλτι από τον ευνοημένο ΠΑΟΚ. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, από ένα σημείο και μετά και η άλλη πλευρά, η οποία ελιμενόταν τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου για χρόνια, κάνει μια προσπάθεια μέσα από πολιτική στο ποδόσφαιρο να δείξει στον κόσμο με το δικό της τρόπο και τον τρόπο σκέψης γενικότερα ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει, χαζοί δεν είμαστε και χαζός δεν είναι και ο κόσμος που βλέπει. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.